Studio vlog ξεκινάει. Το δέμα έχει φτάσει. Εγώ ήμουν στη δουλειά, μόλις έχω σχολάσει. Οπότε, κλασικά ξέρετε, μέσα στο αυτοκίνητο ξεκινάει. Και πάμε στο studio να δούμε τι έχουμε παραλάβει σήμερα. Ήρθε επιτέλους η μεγάλη αλλαγή που θα γίνει στο δωμάτιο. Κλασική περίπτωση βλάβης και καβάλα, ποτέ πάρκινγκ. Οπότε ναι, πας το παρκάρεις στο πάρκινγκ το αυτοκίνητο, γιατί δεν έχει πουθενά άλλο να παρκάρεις. Ευτυχώς είναι φθηνά, το έχουμε πολλές φορές. Οπότε στούντιο, το θέμα έχει ήδη έρθει από το πρωί, με μεταφορική. Ήμουν στη δουλειά, δεν μπορούσα. Οπότε εγώ θα μπω και θα δείτε την έκπληξή μου, γιατί όντως θα είναι, γιατί όντως δεν το περίμενα. Μόλις μπήκα στούντιο, επικρατεί ένας πάνικος. Εδώ αυτό έχει γίνει αποθήκη, χωρίς να το θέλω, που είναι ουσιαστικά και ο χώρος που μπαίνεις. Κάποια στιγμή πρέπει να κρίσω να κάνω να μαζεύω. Και έχει έρθει αυτό. Είναι λίγο μεγάλο και αυτό θα πάει μέσα. Τι μπορεί να είναι, θα το δούμε. Ήρθε η μεγαλύτερη αλλαγή που θα γίνει στο στούντιο, το μέσα. Γενικότερα, όλα σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα ρυθμό και σε μια σειρά. Αυτό ήταν ένα δέμα το οποίο λείπει μέσα από το στούντιο και το περίμενα αρκετό καιρό να έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Icon, icon.gr, θα τους τσεκάρετε εδώ και σιγά σιγά θα πούμε και περισσότερα πράγματα, όλες τις πληροφορίες και ό,τι χρειάζεσαι. Τι είναι, από πού το πήρα, πώς μπορείς να το πάρεις και εσύ και όλα αυτά που θα σε ενδιαφέρουν. Απλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει πρώτα κάτι άλλο. Και πάμε να σου δείξω τι. Καλά θα ήταν να όλα έτσι. Λοιπόν, βασικό πράγμα λοιπόν που πρέπει να φύγει για να έρθει αυτό που έχει έρθει είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ σας είχα πει και σε story, αν δεν ακολουθείς Instagram να πας να ακολουθήσεις. Αυτό το πράγμα πρέπει να φύγει και να πάει στο μέσα του στούντιο, το οποίο θα δούμε σε κάποιο από τα επόμενα vlog. Όσοι λοιπόν γενικότερα ακολουθείτε στα social, ξέρετε τι έρχεται το οποίο θα μπει εδώ. Όσοι δεν ακολουθείτε, χαγώ του κεφαλιού σας. Οπότε σήμερα έχει μάζεμα και στήσιμο αυτά. Έλα να σου δείξω τι έχει. Εδώ. Αυτά εδώ είναι τρία φύλλα πάνελ τα οποία είναι ηχομονωτικά. Έχουν δηλαδή το εφέ του ξύλου μπροστά, αλλά από την πίσω πλευρά έχουν ηχομονωτικό υλικό. Είναι για τη χρήση στούντιο, είναι για τη χρήση καφετεριών, είναι για τη χρήση γενικότερα χώρων τους οποίους θέλετε να έχετε και την ηχομόνωση την οποία χρειάζεται, αλλά φυσικά να έχετε και το image, την εικόνα, να είναι όμορφος ο χώρος και γενικότερα είναι πολύ της μόδας. Αυτά αν είστε από τους φίλους του Pinterest. Γενικότερα σίγουρα θα έχετε δει παντού τέτοια. Έχουμε λοιπόν εμείς τρία πάνελ τέτοια. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα τα τοποθετήσουμε. Για αρχή πρέπει να μαζέψω την βίδα. Και νομίζω ήρθε η ώρα να συζητήσουμε λίγο για τα πάνελ. Πόσο τα πήρα, από πού τα πήρα, γιατί τα πήρα και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά τα πήρα γιατί είναι τέλεια. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά.
και την αισθητική του χώρου. Έχει να κάνει και με την ακουστική βελτίωση. Έχει να κάνει και με την ηχοαπορρόφηση. Φυσικά τα συγκεκριμένα πάνελ τα έχω πάρει από την iCan.gr. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Θα πάτε να τσεκάρεις και φυσικά θα τσεκάρεις και link με το DMGO 5. Θα βρεις όλα τα προϊόντα ακουστικής βελτίωσης με μείον 5% για σένα που βλέπεις αυτό το βίντεο. Οπότε πας να τσεκάρεις για όλο το Μάιο. Τα συγκεκριμένα πάνελ κοστίζουν 254 ευρώ τα δύο φύλλα. Εμένα πίσω μου βρίσκονται 3 φύλλα. Αλλά καλό θα είναι να τσεκάρεις πριν αγοράζεις οτιδήποτε, να πάρεις ένα τηλέφωνο να σε εξυπηρετήσουν, να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν για το τι χρειάζεσαι. Θα τους πεις τι θέλεις, όπως έκανα κι εγώ, και ήταν εξυπηρετική, πάρα πολύ βοηθητική. Τους πήρα τηλέφωνο, τους λέω: μπορείτε να με βοηθήσετε, τι καλό θα ήταν να βάλω, με ενδιαφέρουν αυτά, και μου εξήγησαν ακριβώς τη διαφορά της ηχοαπορρόφησης από την ηχομόνωση και τι πρέπει να προσέξω για να έχω την καλύτερη ακουστική βελτίωση στο χώρο μου, αλλά να έχω και την καλύτερη αισθητική, την οποία εγώ ήθελα. Εμένα μοιάζει να είναι όμορφο, αλλά να είναι και καλά. Οπότε, με βοήθησαν, με κατατόπισαν, κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις και εσύ, να πάρεις ένα τηλέφωνο και να συνεννοηθείς μαζί τους. Έχουν φυσικά τμήμα το οποίο μπορεί να σου κάνει αυτοψία στο χώρο και να τσεκάρει ποιο είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορέσεις να δώσεις στο δικό σου χώρο. Και φυσικά έχουν και τμήμα το οποίο θα έρθουν να σου κάνουν την εγκατάσταση για να βγεις από τη δύσκολη θέση που εγώ μπήκα, που ήθελα να πω μόνος μου, για να γίνει και λίγο πιο όμορφο το βίντεο. Πάμε να κάνουμε την πρώτη απόπειρα ότι βάζουμε το πάνελ στον τοίχο. Εδώ έχω μπρίζα, δεν είχα υπολογίσει την μπρίζα. Like. Μπράβο, Γιώργο. Η iCan.gr με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας προσφέρει μελέτη, εγκατάσταση, εξειδικευμένους χώρους showroom για τους λάτρες του ήχου. Είναι μια από τις δημοφιλέστερες εταιρείες λιανικής πώλησης, διαθέτοντας ολοκληρωμένα συστήματα προϊόντων και υπηρεσιών για το αυτοκίνητο, την μηχανή, το σπίτι, το σκάφος και τον επαγγελματικό σου χώρο. Τι νόμιζες, έχει μόνο ήχο? Διαθέτει ηλεκτρικό κατάστημα, φυσικό κατάστημα, τμήμα τοποθέτησης, τμήμα service, αλλά και ειδικά showroom. Όλα αυτά τα χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο γνωστά επιτυχημένα ονόματα στην αγορά. Είναι η νούμερο 1 εταιρεία με προϊόντα ασφαλείας, ήχου, εικόνας για το αυτοκίνητο, για το σπίτι και για το σκάφος. Διαθέτει προϊόντα ήχου για επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, γυμναστήρια και τη δυνατότητα χειρισμού από το smartphone σου. Προσφέρει χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα. Δεν τα έχω τοποθετήσει καν στον τοίχο και ήδη διαφορά στο δωμάτιο φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή ότι ο ήχος έχει γίνει πιο οξύς και έτσι λίγο πιο μπασάτος. Λοιπόν, αφήνεις από κάτω φυσικά που δεν θες να φαίνεται και πας τέρμα πάνω που θα φαίνεται. Οπότε το πάνελ το σηκώνεις τέρμα ψηλά και το βιδώνεις από εδώ και κάτω. Φυσικά το κάνεις ό,τι θέλεις, το βιδώνεις όπου θέλεις, όπως θέλεις. Μπορείς να το βάλεις και στη μέση και κάτω. Απλά για λόγους αισθητικής, οι περισσότεροι το βιδώνουν τέρμα πάνω και πατάει κάπως έτσι στον τοίχο. Φυσικά υπάρχουν δύο τρόποι να το βάλεις. Ο ένας είναι να βάλεις ένα δοκάρι, ένα ξύλο πάνω και κάτω που θα το βιδώσεις και το βιδώνεις ουσιαστικά ένα πάνω, ένα κάτω και ένα στη μέση ή δύο στη μέση και το βιδώνεις πάνω στο δοκάρι, να αφήσεις δηλαδή 2 με 3 πόντους από τον τοίχο περιθώριο. Εγώ θα το βιδώσω κατευθείαν πάνω στον τοίχο από το μονοτικό παπ και νομίζω θα είμαι κομπλέ. Παίρνεις βιδούλες, βιδώνεις εδώ πέρα μέσα και that's it. Το συγκεκριμένο πάνελ έχει στην πλάτη ένα MDF υλικό που είναι πολυαστέρεος, ουσιαστικά μαλακός, για να μπορεί ουσιαστικά να κάνει την ηχοαπορρόφηση και έχει ένα filler, ένα φύλλο από ξύλο 3 μπροστά, ουσιαστικά για να μπορέσει να δώσει και αυτή την αισθητική τη λίγο πιο ξύλινη, καλέσθητη, όμορφη στο μάτι, λίγο πιο instagramική, πιντερεστική, πείτε την όπως θέλετε. Οι διαστάσεις του είναι 2,40 ύψος επί 1,20. 1,20 είναι γιατί είναι δύο φύλλα, 60 είναι το κάθε φύλλο. Άρα 6 και 6, 12 είναι 2,40 επί 1,20 και τα δύο φύλλα μαζί κολλημένα. 2,2 εκατοστά πάχος. Οι αποχρώσεις είναι αρκετές, βγαίνει σε μαύρο, βγαίνει σε αυτό το εφέ του ξύλου, βγαίνει σε λίγο πιο σκούρο ξύλο, βγαίνει πάλι σε ένα λίγο πιο γκρι, σε ένα λίγο πιο ανοιχτό άσπρο γκρι, σε ένα λίγο πιο φωτεινό καφέ και γενικότερα μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε όλες τις αποχρώσεις που υπάρχουν και να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει εσάς στο χώρο σας. Τα συγκεκριμένα πάνελ, λοιπόν, τα ξύλινα πάνελ που έχω βάλει εγώ, έχουν βελτίωση του χρόνου αντίχησης RT60. Υψηλή αισθητική φυσικά, ποιοτική κατασκευή και πολύ εύκολη τοποθέτηση. Όπως είπα και στο βίντεο, υπάρχει διαφορετικός τρόπος να τοποθετήσετε σωστά τα πάνελ. Εγώ προτίμησα να τα μπιδώσω κατευθείαν στον τοίχο με βίδες. Και επειδή προφανώς δεν γίνεται να τα βάλεις μόνος σου, χρειάζεται άνθρωπο. Ήρθε η ντίβα.
Τα βάλα πρόχειρα στον τοίχο. Οπότε ήρθε ο φίλος ο Σάββας να με βοηθήσει να τα βάλουμε. Γιατί κάποιος πρέπει να χαρτάει και κάποιος πρέπει να βιδώνει. Επίσης χρειάζεται σκάλα την οποία δεν έχω, αλλά θα τα βολέψουμε με τη σκάλα. Βάλουμε καμιά καρέκλα, θα δούμε πώς το κάνουμε. Σάμπα 2 μέτρα είμαστε. Με τζάμπο 2 μέτρα. Αυτά είναι 2,40, ο τοίχος είναι 2,60. 2,60 δεν είσαι. Ούτε με τα χέρια. Έχουμε βίδες πήγα πήρα. Δεν πρέπει να ανοίξουμε πρώτα τρύπα. Θα τα σηκώσουμε. Θα τα βάλουμε τοίχο, θα ανοίξουμε τρύπες που θα κάνουμε, θα κατεβάσουμε, θα τρυπήσουμε, αν βάλουμε ούπα, θα σηκώσουμε, θα ξαναβιδώσουμε. Έτσι θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, τα πάνελ κανονικά για να μπουν θέλει να βάλεις 4 δοκάρια. Να πάρεις δηλαδή δοκάρι, να το βάλεις από πέρα ως πέρα, δηλαδή από το σημείο που θες από την αρχή μέχρι το τέλος και να βάλεις ένα κάτω δεύτερο και δύο στη μέση και τα βιδώνεις ουσιαστικά, βιδώνεις το δοκάρι και μετά τα βιδώνεις με ξυλόβιδες στα δοκάρια πάνω. Ή σε κυψοσανίδα μπορείς να τα βιδώσεις κατευθείαν επάνω. Επειδή δεν είμαστε χωριό, προφανώς δεν το συνιστώ αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνετε. Εγώ θα τρυπήσω τοίχο και θα βάλω ούπα στον τοίχο. Είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο χρονοβόρο, αλλά τώρα να κάνω καδρόνι από ξύλα και τέτοια, θα ήταν πολύ περισσότερος ο χρόνος στο στήσιμο. Οπότε επειδή θέλω να φάπτει και τοίχο εγώ. Το κάθε κομμάτι θέλει 6. Θα βάλεις 2 πάνω, 2 κάτω και 2 στη μέση. 3. Εγώ. Περιθώριο ρε παιδί μου από τον τοίχο, να μην ακουμπά, να μην είναι φάπτο. Και άμα τα έκανες έτσι μπορείς να βάλεις και LED από πίσω. Θα βάλω LED. Ναι. Θα γίνει με το λεντάκι, θα γίνει. Λοιπόν, οπότε, επίσης, επειδή αυτό εδώ θα πάει έτσι μέσα και θα μπουν και κάτω, δεν θα το πάω τέρμα τοίχο, θα αφήσω δύο δάχτυλα από εδώ. Οπότε... LED θα βάλεις εδώ γωνία. Ναι. LED θα βάλω πάνω. Γωνία. Ναι. Και έχει και κάτι ώρα λεντάκια. Που μπαίνουν εδώ ανάμεσα στις ράγες. Άστο και εκείνα, είναι όλα τα λεφτά. Τα βάζεις ανομοιόμορφα και εκείνα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά στην άκρη. Οπότε αυτό θα σηκωθεί τώρα από εδώ έτσι. Εκεί. Δεν θα το κολλήσεις τέρμα πάνω. Πάνω, τέρμα, εδώ. Όχι ρε, αφού ναι. Θα αφήσεις και λίγο για να μπουν τα LED. Όχι. Θα πάνε περιμετρικά. Δεξιά-αριστερά που θα βάλεις. Θα μπουν από μπροστά. Προς τα φωτίζουν προς τα κάτω δηλαδή. Δεν θα μπουν πάνω, θα φωτίζουν τοίχο. Τα LED θα μπουν πάνω στο δοκάρι και θα φωτίζουν κάτω. Οπότε θα πάει έτσι και αυτό θα μπει χωνευτά. Οπότε αυτό θα έρθει πιο κοντά λίγο. Όσο πιο κοντά. Νομίζω εκεί είναι καλά. Πώς το βλέπεις? Καλό το βλέπω, αλλά όντως θα χρησιμοποιούμε σκάλα τώρα. Έχουμε την καρεκλίτσα. Καρεκλίτσα. Πολύ να καρφωθούν. Δηλαδή να μην πολύ πατάς, μην δίνεις πολύ βάση εδώ. Μια χαρά. Εδώ είναι κενό. Μια χαρά είναι. Και εκεί είναι καλά. Ναι ρε, μια χαρά είναι. Όχι τόσο κοντά. Πιο στη μέση όσο μπορείς. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε. Σάββα, ευχαριστώ. Ήθελα και το ύψος σου, γιατί δεν έφτανα μέχρι την πάνω, αλλά... Εντάξει, αυτά εδώ που φωτίζουν... Δεν είχε μαύρες βίδες. Όπου έψαξες 4 μαγαζιά, δεν είχαμε εδώ μαύρες βίδες. Οπότε, ή τις βάφεις ή παίρνεις τάπες και τις κρύβεις. Θα τις κρύψουμε σε δεύτερο χρόνο. Τώρα φωτίζουν αρκετά, αλλά εντάξει. Θα το βολέψουμε αυτό. Δεν θα φαίνονται, θα τις κρύψω. Τώρα, πρέπει να έρθουν χόρτα να τελειώσουν αυτά. Αλλά πώς το βλέπετε. Ηχομόνωση 100%. Θα βάλεις και εκεί γωνιά. Όχι. Ομορφιά επίσης 100%. Τώρα, εφόσον έχουν μπει τα πάνελ, επειδή βίδωσα με βίδες, εγώ, ξεφωτίζουν εδώ πέρα οι βίδες. Οπότε τι κάνεις, παίρνεις ένα μαύρο μανό,
Εγώ πήρα ακριλικό μαύρο, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι γυναίκα για να ξέρω λεπτομέρειες. Οπότε πήρα το μανό και θα πατήσω τώρα εδώ πέρα τις βίδες βάψιμο. Οι πάνω και οι κάτω δεν με ενδιαφέρουν γιατί δεν φαίνονται. Θέλω μόνο αυτές εδώ πέρα τις μεσαίες ουσιαστικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε να τις βάψουμε και να δούμε και πώς φαίνονται φυσικά, γιατί ξεφωτίζουν στο βίντεο και δεν είναι ωραίο. Like, ούτε που φαίνονται. Παπαπαπ, άμα πας πολύ κοντά, ναι τις βλέπεις, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Οι πάνω και οι κάτω δεν μας νοιάζουν. Και αυτό το μανό το κρατάμε και το βάζουμε στην άκρη. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά, πείτε μου κάτω στα σχόλια πόσο τέλειο είναι. Πόσο τέλειο είναι. Επίσης δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουν να μπουν και άλλα πραγματάκια, οπότε σιγά σιγά έρχονται. Περιμένω κάτω στην περιγραφή να πάτε να τσεκάρετε όλα τα link τα οποία χρειάζεται φυσικά, να πάτε κάτω στα σχόλια να μου πείτε εάν σας άρεσε, περιμένω γνώμες, επιτέλους έχει τελειώσει ο τείχος τουλάχιστον, γιατί μπροστά τον τείχο είναι να αφήνουν πράγματα και άλλα, οπότε πας να μου πεις εάν επιτέλους είναι όμορφο, που είναι πολύ όμορφο, ξέρετε θα μου πεις. Ναι. Οπότε πας να τσεκάρεις και να κάνεις μια όμορφη συζήτηση κάτω στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και ξέρεις έτσι, follow, like, subscribe και όλα αυτά και φυσικά την Icon, όλα τα σχετικά, στο προφίλ τους, στο Instagram, αλλά και στο site τους να πας να τσεκάρεις όλα τους τα προϊόντα. Like.